Καλή σας μέρα. Πλήρη κάλυψη παρέχει η κυβέρνηση και στα δικά της έργα σε σχέση με τον συνεργατισμό, αλλά και στον Υπουργό της των Οικονομικών. Απορρίπτει το πόρισμα για τον συνεργατισμό. Το πρώτο που θέλω να πω, αγαπητέ Ανδρέα, είναι ακριβώς αυτό. Έχω ακούσει ειδικούς να τοποθετούνται για τα ζητήματα του πορίσματος, λέγοντας ότι και σε ό,τι αφορά τη δομή του, αλλά και σε ό,τι αφορά την τεκμηρίωση του, είναι έναν εξαιρετικό κείμενο. Και το αποδίδουν στο γεγονός ότι η επιτροπή η οποία έχει διοριστεί συμπεριελάμβανε και άτομα με νομική κατάρτιση και άτομα με οικονομική κατάρτιση, αλλά και για τα θέματα των τραπεζών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πρέπει να πω ότι δεν μας ξενίζει, τουλάχιστον εμάς, η στάση της κυβέρνησης. Είναι η συμπεριφορά της η διαχρονική, ιδιαίτερα από τότε που βρίσκεται στην εξουσία βέβαια παρόμοια. Δηλαδή επιχειρεί να φορτώσει τις δικές της τις ευθύνες στους οποιουσδήποτε άλλους και όταν καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι εφικτό, προσπαθεί να αποσύσει τις ευθύνες τις δικές της για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα, θέλω να πω το εξής. Είναι γεγονός ότι η Επιτροπή επισημαίνει διαχρονικά προβλήματα. Ξεκαθαρίζει όμως ότι το πρόβλημα το οποίο οδήγησε στην κατάρρευση του συνεργατισμού είναι πρόβλημα το οποίο προέκυψε μετά το 2013. Και λέει ότι έγιναν από τότε 2 φορές δόθηκε στήριξη καλύτερα στο συνεργατισμό ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτόν επιβεβαιώνει ότι ήταν, κρίθηκε ότι ήταν βιώσιμος ο συνεργατισμός. Λειτουργήσε, και τότε θυμάστε τι μας έλεγαν, ότι ο επαγγελματισμός αντικατέστησε τον ερασιτεχνισμό, ότι υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει προγραμματισμός, ότι έχουν διοριστεί οι άριστοι. Κύριε Κυπριανό, αυτά τα συζητήσαμε πολλές φορές, είναι και μέσα στο πόρισμα. Θέλουμε την πολιτική σας θέση αυτή την ώρα για το πώς συμπεριφέρεται η κυβέρνηση. Ο υπουργός, ο μεν υπουργός δεν παρετείται, η δε κυβέρνηση παρέχει πλήρη κάλυψη. Σε ό,τι αφορά τον υπουργό, η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να παραιτηθεί. Και αν δεν παραιτηθεί, πρέπει να τον πάψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση αποφασίζει να προσφέρει κάλυψη των Υπουργών Οικονομικών, σημαίνει ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει όλη την ευθύνη. Το ΑΚΕΛ θα ζητήσει κάτι στη συνέχεια, κύριε Κυπριανού, και σε σχέση με άλλα ευρήματα του πορίσματος, π.χ. για δάνεια ή διευκολύνσεις σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα? Σίγουρα. Το ένα είναι αυτό το οποίο έχετε αναφέρει. Θεωρώ ότι τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα πρέπει να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις. Και θα πρέπει να κατονομαστούν με τρόπο ξεκάθαρο. Όσοι έχουν τις οποιασδήποτε ελλείψεις, παραλήψεις, σε υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει έναντι στο συνεργατισμό. Το δεύτερο, η Ερευνητική Επιτροπή επισημαίνει σειράν από ευθυνών. Είτε αστικές είναι, είτε ποινικές είναι στο δικό της το πόρισμα. Η άποψή μας είναι ότι, και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα πράξει ο Γενικός Εισαγγελέας, θα πρέπει ο Γενικός Εισαγγελέας, αφού το μελετήσει, να δώσει οδηγίες στην αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση, εκεί και όπου η Επιτροπή επισημαίνει ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Και δεν έχω αμφιβολία βέβαια ότι αυτό θα πράξει ο Γενικός Εισαγγελέας. Μάλιστα, άρα στη δημοσιότητα τα ονόματα των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και να αναμένουμε τις αποφάσεις του Γενικού Εισαγγελέα. Να είστε καλά, κύριε Κυπριανού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα ονόματα των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων που έχουν ελλείψεις και παραλήψεις. Ναι. Ναι, ναι, εκεί και όπου μπορούσαν να είναι πιο... Ο καθένας μπορεί να έχει δάνειο. Αυτό. Μιλάμε για τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που είτε έλαβαν διευκολύνσεις που δεν δικαιολογούνται, είτε που δεν είχαν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους έναντι του συνεργατισμού. Να είστε καλά, κύριε Κυπριανού. Καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.